Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία μετά την απόφαση της Ελλάδας για επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει ενοχλήσει την Άγκυρα με αναλυτές, στρατιωτικούς και πολιτικούς να βρίσκονται στα κάγκελα. Το θέμα είναι η Ελλάδα να μην μείνει μόνο στην επέκταση στο Ιόνιο, αλλά να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και στο Αιγαίο. Το επόμενο βήμα είναι επίσης να γίνει μια συμφωνία και με την Λευκωσία για να ενωθεί η Ελλαδική με την Κυπριακή ΑΟΣ. Μάλιστα για το συγκεκριμένο ζήτημα έδωσε αρκετές πληροφορίες και ο κύριος Φραγκούλης Φράγκος στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Πενταπόσταγμα. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, 145 χώρες το έχουν πράξει. Ίσως είμαστε η μοναδική χώρα που δεν το έχει κάνει. Οι Κύπροι μας κάλεσαν από το 2004 να καθορίσουμε ΑΟΣ, αλλά δεν το κάναμε. Υπήρξαν τότε πρωθυπουργοί που δεν το ήθελαν. Εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε τα πάντα εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο. Για να το κάνουμε αυτό όμως και επειδή ακόμα και η παρούσα κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι προσπαθεί με την πολιτική της να κερδίσει χρόνο, να μην φτάσουμε όμως στο άλλο που είπε ο Θουκυδίδης, ότι ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του, ανέφερε ο κύριος Φραγκούλης Φράγκος. Τι αναφέρουν σήμερα οι Τούρκοι? Η απόφαση σκάνδαλο τέθηκε σε ισχύ. Το προεδρικό διάταγμα εκδόθηκε σε εφαρμογή του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Το προεδρικό διάταγμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της επικράτειάς της των αντιστοίχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει διεθνές εθιμικό δίκαιο, αναφέρουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και Διεθνούς Δικαίου Καθηγητής Dr. Σερτάχ Χαμίμπα Σερέν αξιολόγησε αυτήν την απόφαση της Ελλάδας και την κατάσταση του Αιγαίου σύμφωνα με το τουρκικό Sputnik. Υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη μπορούν να αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα έως και 12 μίλια, ο καθηγητής Dr. Μπασερέν είπε ωστόσο ότι υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση σε ημίκλειστες θάλασσες όπως το Ιόνιο Πέλαγος και το Αιγαίο. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια ημίκλειστη θάλασσα. Ειδικά το Αιγαίο Πέλαγος, το Ιόνιο Πέλαγος ή η Αδριατική είναι ημίκλειστες θάλασσες με μοναδικές γεωγραφικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, μια χώρα που θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε κλειστές θάλασσες πρέπει να λάβει την έγκριση και άλλων γειτονικών κρατών. Δεν γνωρίζω εάν η Ιταλία ή η Αλβανία έχουν πρόβλημα. Η Τουρκία πάντως δεν πρόκειται να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο στο Αιγαίο. Μην ξεχνάμε πως η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση αποφάσισε τη δεκαετία του 90 πως η αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 μίλια στο Αιγαίο θα ήταν αιτία πολέμου. Επίθεση και σε Ρωσία. Ταυτόχρονα έχουμε και τουρκική επίθεση στη Ρωσία. Η Άγκυρα θυμήθηκε την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα που έγινε τον Οκτώβριο. Η Τουρκία χτυπήθηκε επισόπλατα. Σκανδαλώδης υποστήριξη από τη Ρωσία στην Ελλάδα, αναφέρουν οι Τούρκοι. Οι προκλήσεις Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας στη Μεσόγειο στηρίζονται από τη Ρωσία. Η Μόσχα σε ανάρτησή της πριν λίγους μήνες στήριξε την Ελλάδα για τα 12 μίλια. Τι ανέφεραν οι Ρώσοι? Η θέση της Ρωσίας ως μόνιμου μέλους του Σώματος Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η θέση αρχής. Θεωρούμε τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς καθεστώτος των θαλασσών. Η σύμβαση προβλέπει ρητά το κυρίαρχο δικαίωμα όλων των κρατών για χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια και ορίζει τις αρχές και τους τρόπους της οριοθέτησης ΑΟΣ. Αυτό αφορά και τη Μεσόγειο. Οι Τούρκοι έχουν πολλά νεύρα. Το ζήτημα, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είναι η Ελλάδα να κάνει την κίνηση ΜΑΤ και στο Αιγαίο. Θα το πράξει? Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.